ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην προσπάθειά του να μας δώσει μία υγιεινή διατροφή, δηλώνει πως πρέπει να περιέχονται σε αυτή τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, ξηρή καρπή και τα δημητριακά στην πιο ακατέργαστη μορφή τους. Ακριβώς αυτά τα τρόφιμα είχε σαν βάση της και η μεσογειακή διατροφή όταν ξεκίνησε να ερευνάται τη δεκαετία του 40, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κρήτη. Οι άνθρωποι κατανάλωναν κατά κύριο λόγο λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά. Υπήρχε και η χρήση του ελαιολάδου. Απ' την άλλη, όμως, η κατανάλωση των ζωικών τροφών ήταν πολύ περιορισμένη λόγω οικονομικών, κοινωνικών και γεωγραφικών παραγόντων. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν αυξημένο προσδόκιμο ζωής και χαμηλά ποσοστά σε καρδιαγγειακή νόσο. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος θέλει στη ζωή του μία βίγκαν διατροφολόγο, διαιτολόγο. Έχουμε εδώ μαζί μας την Αναστασία τη Ζώταλη, που μπορεί να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειάζεστε για ζητήματα διατροφής, η οποία θα μας μιλήσει για τη σημασία της διατροφής στην υγεία και στο περιβάλλον. Άλλη μία ομιλία επίκαιρη. Οπότε, Αναστασία, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Κώστα. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοργάνωση του Vegan Life Festival για την πρόσκληση και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να ακούσετε την ομιλία. Το δικό μου ταξίδι σε ένα vegan τρόπο ζωής ξεκινάει το 2016, όπου σταμάτησα πρώτα την κατανάλωση των ζώων. Πολύ γρήγορα μπήκα στη διαδικασία να ψάξω περισσότερα πώς μπορώ να μην εκμεταλλεύομαι γενικότερα τα ζώα. Είδα το θετικό, να το πω, βασικά είδα το πόσο βιώσιμη είναι μια vegan διατροφή για τον πλανήτη και σίγουρα κάτι το οποίο με ενδιέφερε πολύ είναι να δω κατά πόσο είναι μια ασφαλής και ωφέλιμη διατροφή για τον άνθρωπο. Ας το πάρουμε λιγάκι από την αρχή, αν μπορώ. Ωραία, λοιπόν. Πόσο σημαντική είναι η τροφή για τον άνθρωπο, όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού σχετίζονται με αυτή. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς γλυκόζη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το νευρικό μας σύστημα χωρίς τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Δεν μπορούμε να συνθέσουμε οστό εάν δεν έχουμε ασβέστιο, φόσφορο, μαγνήσιο και νομίζω γίνομαι κατανοητή. Από την άλλη πλευρά, εάν η διατροφή μας δεν είναι καλή, τότε υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας, υπέρτασης, υπερχοληστερολεμίας, αύξηση δηλαδή της χοληστερίνης και φλεγμονή. Όλα αυτά με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν σακχαρό διαβήτη τύπου 2, καρκίνο ή καρδιαγγειακή νόσο. Αυτά τα δύο είναι και οι βασικές αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως. Νεφρική ανεπάρκεια, οστεοπόρωση και άλλα. Έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην προσπάθειά του να μας δώσει μία υγιεινή διατροφή, δηλώνει πως πρέπει να περιέχονται σε αυτή τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, ξηρή καρπή και τα δημητριακά στην πιο ακατέργαστη μορφή τους. Ακριβώς αυτά τα τρόφιμα είχε σαν βάση της και η μεσογειακή διατροφή όταν ξεκίνησε να ερευνάται τη δεκαετία του 40, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κρήτη. Οι άνθρωποι κατανάλωναν κατά κύριο λόγο λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά. Υπήρχε και η χρήση του ελαιολάδου. Απ' την άλλη, όμως, η κατανάλωση των ζωικών τροφών ήταν πολύ περιορισμένη λόγω οικονομικών, κοινωνικών και γεωγραφικών παραγόντων. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν αυξημένο προσδόκιμο ζωής και χαμηλά ποσοστά σε καρδιαγγειακή νόσο. Και τους έκανε εντύπωση γιατί οι Κρήτες ούτε είχαν πολλούς σπόρους, ούτε όμως και πλούτο, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής. Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και τα ποσοστά από τις ομάδες τροφίμων. Αν τα αθροίσουμε, βλέπουμε ότι κατά 93% μιλάμε για μια φυτοφαγική διατροφή. Επίσης, να πούμε ότι οι άνθρωποι εκείνης της περίοδου ούτε κατανάλωναν τρόφιμα από μονοκαλλιέργειες, υπήρχε η εποχικότητα, δεν παίρναν τα τρόφιμά τους από το σούπερ μάρκετ, δεν υπήρχε η χρήση του πλαστικού. Ακόμη και οι τρόποι συντήρησης που είχαν για τα τρόφιμα φαίνεται να είχαν ωφέλη στην υγεία τους. Πάμε όμως κάποιες δεκαετίες αργότερα, το 2001, όπου ο Walter Willett με την ομάδα του από το Harvard, βασισμένη σε δικό τους ερευνητικό υλικό, φτιάχνουν αυτή την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής. Παρατηρούμε ότι πάλι τα ίδια τρόφιμα υπάρχουν στη βάση της, φυτικές δηλαδή επιλογές, και αν θέλουμε να δούμε το ψάρι, το κοτόπουλο, τα αυγά, υπάρχουν σε 0 έως 2 φορές την ημέρα. Μπορούμε, αν θέλουμε, να μην τα καταναλώσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα γαλακτοκομικά, αρκεί να έχουμε μια καλή πηγή ασβεστίου.
Βλέπουμε βασικά ότι το κόκκινο κρέας στο βούτυρο, τα λευκά δημητριακά, τα κατεργασμένα δημητριακά, τα αναψυκτικά και τα γλυκά δεν προτείνονται, όπως και η πατάτα. Οπότε τι θέλω να πω εδώ πέρα, ότι με αυτό το μοντέλο μπορούμε να έχουμε μια υγιεινή διατροφή χωρίς να καταναλώνουμε αναγκαστικά τα ζωικά τρόφιμα. Και μπαίνοντας σιγά σιγά στα χρόνια που άρχισε να μας ανησυχεί η κλιματική αλλαγή, βλέπουμε το 2015 πως το Barilla Center for Food and Nutrition φτιάχνει αυτό το μοντέλο διπλής πυραμίδας, όπου από τη μία πλευρά βάζει μια πυραμίδα, μια εκτίμηση της σύγχρονης, ας πούμε, μεσογειακής πρότασης, όπου τα φυτικά τρόφιμα πάλι είναι στη βάση, και από την άλλη μια περιβαλλοντική πυραμίδα, όπου μας δίνει το κόστος που έχουν αυτά τα τρόφιμα για τη φύση, για τον πλανήτη μας. Θα δούμε λοιπόν ότι τα φυτικά τρόφιμα έχουν χαμηλό κόστος, σε αντίθεση με το κόκκινο κρέας, παραδείγματος χάρη το κοτόπουλο, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά και αρνητικά τον πλανήτη μας. Και να τα δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Εδώ πέρα είναι ένα γράφημα του 2016, το οποίο μας δείχνει τους πόρους που χρειάζεται κάθε ομάδα τροφίμου για να παραχθεί. Από τη δεξιά πλευρά έχουμε κυρίως ζωικά τρόφιμα. Έχουμε πρώτα απ' όλα το κρέας αγελάδας, φαίνεται να είναι το πιο κοστοβόρο για το περιβάλλον, τα γαλακτοκομικά, κότες, τα γουρούνια, τα αυγά, τα ψάρια. Από την άλλη πλευρά έχουμε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, σιτάρι, ρύζι, καλαμπόκι, όσπρια, ρίζες. Αυτό που θέλω να παρατηρήσουμε είναι λίγο το πράσινο χρώμα. Το πράσινο χρώμα αφορά τη χρήση της γης. Θα δούμε ότι το πράσινο σκούρο είναι στην ουσία η καλλιέργεια που χρειάζεται για τη ζωοτροφή, ενώ το πράσινο το ανοιχτό είναι μόνο το έδαφος που χρειάζεται για το ζώο ή για την καλλιέργεια του φυτού. Και το 2022 το Physicians Committee of Responsible Medicine δηλώνει ότι μια παγκόσμια στροφή σε μια φυτική διατροφή έως το 2050 θα μείωνε το ποσοστό θνησιμότητας κατά 10% και τα αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την παραγωγή τροφίμων κατά 70%. Επίσης, ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών δηλώνει ότι τα ζωικά προϊόντα, τόσο το κρέας όσο και τα γαλακτοκομικά γενικά, απαιτούν περισσότερους σπόρους και προκαλούν υψηλότερες εκπομπές από τις εναλλακτικές που βασίζονται σε φυτά. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι η μείωση των κοπαδιών των ζώων θα μείωνε επίσης εκπομπές μεθανίου, το οποίο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη μετά το διοξίδιο του άνθρακα. Θα ήθελα να δούμε άλλο ένα γράφημα. Εδώ πέρα έχουμε τις εκπομπές αερίων από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων. Το πράσινο έχει να κάνει με τη χρήση της γης, το καφέ είναι το farming, το πορτοκαλί είναι οι ζωοτροφές, το μπλε έχει να κάνει με τη μεταποίηση προϊόντων, transport, μεταφορά, αποθήκευση, διατήρηση, το κίτρινο και το γκρι είναι η συσκευασία. Πάλι βλέπουμε την ίδια εικόνα. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης τείνουν να εκπέμπουν περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου. Πάλι το κρέας της αγελάδας φαίνεται να είναι το πιο ρυπογόνο. Από την άλλη πλευρά τώρα, αν κατέβουμε, εκεί πέρα που είναι η αγγύλη, έχουμε μόνο τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στα οποία έχουμε λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και κάτι το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσουμε είναι ότι και ο καφές και η σοκολάτα και το φινικέλαιο φαίνονται να εκπέμπουν αρκετούς σπόρους. Τρόφιμα τα οποία δεν τα θεωρώ απαραίτητα σε μια διατροφή. Μπορούμε να τα έχουμε, αν θέλουμε, σποραδικά. Έτσι, το 2019, η Επιτροπή του Eat Lancet αναπτύσσει τους πρώτους επιστημονικούς στόχους στον κόσμο για υγιεινά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης μιας Planetary Health Diet, θα μπορούσα να το πω μια βιώσιμη και υγιεινή διατροφή. Σε αυτή την επιτροπή υπήρξαν 37 κορυφαίοι επιστήμονες από 16 χώρες του κόσμου, από διαφορετικά πεδία, της υγείας, του περιβάλλοντος, των πολιτικών επιστημών και άλλα. Και ποια ήταν η προβληματική που θέλησαν να λύσουν? Είδαν ότι τα ανθυγινά και μη βιώσιμα παραγόμενα τρόφιμα αποτελούν παγκόσμιο κίνδυνο για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Πάνω από 820 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανεπαρκή τροφή και ακόμη περισσότεροι καταναλώνουν ανθυγινή τροφή με αποτέλεσμα τον πρόωρο θάνατο και την οσιρότητα. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, σύμφωνα με αυτούς, είναι η μεγαλύτερη πίεση που προκαλείται από τον άνθρωπο στη Γη, απειλώντας τα τοπικά οικοσυστήματα και τη σταθερότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ειδικοί, λοιπόν, υποστηρίζουν την κατανάλωση
φυτικών επιλογών υψηλής ποιότητας, όπως είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά, τα όσπρια εξηρή καρπή, τα ακόρεστα έλαια. Θα λέω πολύ συχνά αυτές τις ομάδες τροφίμων. Και από την άλλη, προτείνουν να μην καταναλώνουμε ή σε μικρές ποσότητες, να έχουμε το κόκκινο κρέας, το επεξεργασμένο κρέας, το οποίο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θεωρείται καρκινογόνο, τα πρόσθετα σάκχαρα, τα επεξεργασμένα δημητριακά και τα μιλούχα λαχανικά. Έχουμε μέτρια έως χαμηλή κατανάλωση προτινόμενη θαλασσινών και πουλερικών. Δεν πρέπει όμως να μελήσουμε το γεγονός πως το διατροφικό αυτό μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο και να εξυπηρετεί τοπικές και μεμονωμένες καταστάσεις, παραδόσεις, διατροφικές προτιμήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα καθορισμένα εύρη ημερήσιας κατανάλωσης για την κάθε ομάδα σύμφωνα με το Eat Lancet. Βασικά, να εξηγήσω λίγο τον πίνακα. Από τη μία πλευρά έχουμε τις ομάδες τροφίμων. Στη μέση έχουμε τα γραμμάρια που προτείνεται να καταναλώνονται ανά ημέρα. Στην παρένθεση έχουμε τα προτινόμενα πιθανά εύρη. Και η τελευταία στήλη αφορά τις θερμίδες που θα λάβουμε από τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Έτσι, πάλι δημητριακά λαχανικά φρούτα φαίνεται να προτείνονται. Ενώ από την άλλη υπάρχουν τρόφιμα τα οποία στην παρένθεση έχουν και το μηδέν. Τι σημαίνει αυτό? Εάν θέλουμε τα καταναλώνουμε, δεν είναι απαραίτητα. Εκπέμπουν πολλούς ρήπους και μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή διατροφή και χωρίς αυτά. Πάλι όμως να δώσω ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση. Ας πούμε, τα αυγά προτείνονται 13 γραμμάρια την ημέρα. Αν θέλουμε να έχουμε και το μέγιστο πιθανό εύρος, στο μέγιστο πιθανό εύρος, μπορεί να είναι και 25 γραμμάρια. Ένα μέτριο αυγό είναι 50 γραμμάρια. Ενώ από την άλλη, τα όσπρια σημειώνουν 75 γραμμάρια. 75 γραμμάρια ομού οσπρίου είναι πάνω από ένα φλιτζάνι όσπρια την ημέρα. Και αν πάμε και στο 100, μιλάμε για τουλάχιστον 2 φλιτζάνια. Οπότε κάποιος θα σκεφτεί ότι, ωραία, θα κάνω μια στροφή σε μια πιο φυτική διατροφή. Γιατί όμως να γίνω vegan, γιατί να ακολουθήσω αυτή τη διατροφή, αυτόν τον τρόπο ζωής? Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτή τη βιβλιογραφία του 2021, τις συνολικές εκπομπές αερίων που έχει κάθε άνθρωπος το χρόνο, ανάλογα με τη διατροφή που ακολουθεί. Έτσι, μια συμβατική διατροφή φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο κόστος. Vegetarian είναι στο ενδιάμεσο και η vegan έχει το χαμηλότερο. Παρατηρούμε λιγάκι το γκρι χρώμα στο conventional και στο vegetarian, το οποίο αφορά τα γαλακτοκομικά. Εδώ να πω τη σκέψη μου ότι δεν μπορούμε να έχουμε γαλακτοκομικά εάν δεν έχουμε τη βιομηχανία κρέατος από πίσω. Επίσης, άλλο ένα χρώμα που θέλω να δώσουμε σημασία είναι το mauve στο vegan, το οποίο αφορά τα φυτικά ροφήματα, αμυγδάλου, σόγιας, βρώμης, που και πάλι δεν το θεωρώ μια απαραίτητη επιλογή σε ένα διαιτολόγιο, σε μια διατροφή. Μπορούμε να το έχουμε σποραδικά, μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας, να γλιτώσουμε και τη συσκευασία. Και κάτι ακόμα που θεωρώ σημαντικό εδώ πέρα είναι να πω ότι η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν σε συμβατικά σούπερ μάρκετ και καταναλώνουν και fast food. Οπότε δεν μιλάμε ότι οι vegan ίσως είχαν περισσότερα βιολογικά ίσως τρόφιμα. Μιλάμε ότι και οι τρεις καταναλώνουν από τις ίδιες πηγές περίπου τα τρόφιμά τους. Οπότε, ας δούμε και ποια είναι τα ωφέλη της χορτοφαγίας και της φυτοφαγίας πιο συγκεκριμένα στη διατροφή. Βλέπουμε μεγάλη μείωση του κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Βλέπουμε μείωση και αντιστροφή του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, προστασία από τον καρκίνο, προστασία από το μεταβολικό σύνδρομο, τείνουν οι vegans να έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζα σώματος, προστασία του μικροβιώματος του εντέρου, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό. Και λόγω των τελευταίων χρόνων, έβαλα και το τελευταίο τικ, μείωση της εμφάνισης και σοβαρών συμπτωμάτων από COVID-19. Το 2021 πήραμε αυτή την έρευνα, η οποία έδειξε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν μία κατά βάση φυτοφαγική διατροφή έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης από COVID-19 κατά 10% και κατά 40% μειωμένο κίνδυνο σοβαρών συμπτωμάτων. Είναι όμως ασφαλής μία τέτοια διατροφή? Σύμφωνα με position papers μεγάλων συλλόγων διατροφής ανά τον κόσμο, αυτό είναι από το Academy of Nutrition and Dietetics στην Αμερική, ξέρουμε ότι ναι, μια κατάλληλα σχεδιασμένη χορτοφαγική ή φυτοφαγική διατροφή είναι υγιεινή, είναι διατροφικά επαρκής και παρέχει ωφέλη για την υγεία, μπορεί να προλαμβάνει και θεραπεύει ασθένειες. Είναι δε κατάλληλη για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, από την εγκυμοσύνη στη βρεφική. Ένα βρεφάκι δεν χρειάζεται να καταναλώσει κρέας, παραδείγματος χάρη, για να πάρει σίδηρο. Δεν ισχύει αυτό από τη βιβλιογραφία. Επίσης, είναι κατάλληλη και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμη και για αθλητές. Εδώ είναι η θέση του Βρετανικού Συλλόγου Διαιτολόγων και των Ιταλών, που πάλι μας λένε ότι με ένα σωστό σχεδιασμό και μια επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά, όπως πρέπει να έχει κάθε διατροφικό μοντέλο για να θεωρείται υγιεινό,
Χρειαζόμαστε και μια μεγάλη ποικιλία από φυτικές τροφές και μια αξιόπιστη πηγή Β12. Μπορούμε να έχουμε με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ καλό ποσοστό υγιούς διαβίωσης σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Λοιπόν, κάτι που είπα νωρίτερα, το εντερικό μικροβίωμα. Η διατροφή που ακολουθούμε επηρεάζει το εντερικό μας μικροβίωμα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το περιβάλλον που ζούμε, αλλά και με τις τροφές που καταναλώνουμε. Τι είναι? Είναι το σύνολο διαφορετικών μικροοργανισμών που απικούν φυσικά το γαστρεντερικό μας σύστημα. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται πολύ οι μελέτες σε σχέση με το εντερικό μικροβίωμα. Μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνα για το μεταβολισμό τροφίμων, για την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, όπως είναι η σερωτονίνη, και γενικά φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την υγεία και την ψυχολογία μας. Επηρεάζεται από κυρίως γενετικούς παράγοντες, αλλά και περιβαλλοντικούς και διατροφικούς που θα τα αναλύσουμε τώρα. Ενδεικτικά που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μία κακή υγεία στο εντερικό μας μικροβίωμα, δεν θα ήθελα να τις πω όλες αυτές τις παθήσεις, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως είναι το Αλτσχάιμερ, αυτοάνωσες νόση, αλλεργίες, καρκινογένεση και πολλά πολλά ακόμα. Πώς επηρεάζεται από τη διατροφή το εντερικό μας μικροβίωμα? Βλέπουμε πάλι τα ίδια τρόφιμα σχεδόν. Αύξηση των φυτικών ινών χρειαζόμαστε από τα δημητριακά, προϊόντα γαλακτικής ζύμωσης. Τα προϊόντα γαλακτικής ζύμωσης δεν είναι απαραίτητο να σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά. Είναι το γιαούρτι, είναι το κεφίρ, αλλά είναι και το φυτικό γιαούρτι και το φυτικό κεφίρ και το προζύμι και το μίσο και το νάτο, το τέμπε και πολλά προϊόντα που σιγά σιγά γνωρίζουμε. Επίσης, η κομπούτσα. Επίσης, προτείνεται να καταναλώνουμε πολλά φρούτα και λαχανικά και φύκια. Στον αντίποδα, βλέπουμε ότι θα επηρεαστεί αρνητικά το εντερικό μικροβίωμα εάν καταναλώνουμε κόκκινο κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, επεξεργασμένα τρόφιμα, πρόσθετα ή απλά σάκχαρα, αλκοόλ και υπάρχουν και πολλά πολλά ακόμη που μπορεί να μην αφορούν ακριβώς το κομμάτι της διατροφής και η φυσική δραστηριότητα, ας πούμε, φαίνεται να επηρεάζει. Τι γίνεται τώρα σε ένα μικροβίωμα ενός ανθρώπου που συστήνεται με φυτικές επιλογές? Έχει αναφερθεί ότι οι καλά σχεδιασμένες vegan δίαιτες και τα συστατικά τους επηρεάζουν τόσο τη βακτηριακή σύνθεση όσο και τις μεταβολικές οδούς μικροχλωρίδες του εντέρου. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε συγκριτικά με τους πανφάγους έναν καλύτερο μεταβολισμό των σακχάρων και των λιπών, μείωση των παθογόνων βακτηρίων, μείωση της φλεγμονής, της παχυσαρκίας, της χοληστερίνης, μείωση των παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πεποίθηση ότι αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο γαστρεντερικό μας σύστημα, δεν πρέπει να καταναλώνουμε πολλές φυτικές ίνες. Αυτό πάλι δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία. Αντίθετα, φαίνεται ότι μια διατροφή που τίνει προς τα φυτά είναι πολύ ωφέλιμη και θα μειώσει συμπτώματα από διάφορων τύπων παθήσεων που σχετίζονται με αυτό. Επίσης, βλέπουμε μείωση των TMAAOs, τα οποία είναι παράγωγα κάποιων βακτηρίων, αφού έχει καταναλωθεί κάποιο ζωικό λίπος και συνδέονται άμεσα με την αθυροσκλήρωση. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και στους πανφάγους. Η εμφάνιση και η αυθονία γονιδίων αντοχής στα αντιβιωτικά έχει βρεθεί σημαντικά χαμηλότερη στις μικροβιακές κοινότητες του εντέρου των vegans από εκείνες των πανφάγων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η σκέψη μου, η πιο απλή, που βασίζεται και στη βιβλιογραφία αργότερα θα δούμε, είναι ότι οι πανφάγοι καταναλώνουν ζώα τα οποία έχουν καταναλώσει αντιβιωτικά, οπότε και το εντερικό τους μικροβίωμα φαίνεται να επηρεάζεται από αυτό. Επίσης, οι πανφάγοι τείνουν να έχουν αυξημένες μεταβολές με μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με τους vegan. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ένα vegan μικροβίωμα, αν μπορώ να το πω έτσι σαν όρο, τείνει να είναι πιο σταθερό σε εξωτερικούς παράγοντες ή σε παράγοντες τέλος πάντων που έρχονται στο σύστημά μας. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι πανφάγοι έχουν περισσότερους δυνητικά επιβλαβείς μικροοργανισμούς στο εντερό τους, το οποίο τείνει να προκαλεί περισσότερες φλεγμονές. Και αν μείνουμε μέχρι εδώ, έχουμε καταφέρει, κάνοντας ένα shift, μια αλλαγή από μια πανφαγική ή χορτοφαγική διατροφή σε μία φυτοφαγική, έχουμε καταφέρει και να έχουμε μία καλή υγεία, αλλά και είναι και μία βιώσιμη διατροφή για το περιβάλλον. Όμως, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, βλέπουμε πώς το εντερικό μας μικροβίωμα επηρεάζεται και από το περιβάλλον, δυστυχώς. Μελέτες έχουν δείξει τη δυνατότητα του εντερικού μικροβιακού προφίλ ως πιθανό βιοδείκτη για περιβαλλοντική έκθεση σε χημικούς κινδύνους όπως είναι τα φυτοφάρμακα. Αυτή η έρευνα είναι το 2022 και σιγά σιγά βλέπω ότι εμφανίζονται και άλλες, αλλά αυτή μου φάνηκε πιο σημαντική. Ένα παράδειγμα είναι η γλυφοσάτη, ένα ζυζανιοκτόνο με μια πολύ γνωστή εμπορική ονομασία, μπορεί να το ξέρετε σαν Roundup, μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στα βακτηριακά είδη και στο ανθρώπινο μικροβίωμα. Συγκεκριμένα το 54% του εντερικού μας μικροβιώματος φαίνεται να είναι δυνητικά ευαίσθητο σε αυτή.
Και τώρα, αν θέλουμε λοιπόν να πάμε λίγο παρακάτω, αν μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα, ας μιλήσουμε λίγο για τα βιολογικά, για τα φυτοφάρμακα, για τα μικροπλαστικά. Ελπίζω να μην σας κάνω την καρδιά περιβόλη. Λοιπόν, τα βιολογικά τρόφιμα φαίνεται να είναι πλουσιότερα σε ορισμένα υγιή συστατικά, όπως είναι φυτοχημικά, και φαίνεται να έχουν χαμηλότερες ή μηδενικές συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων και καδμίου. Το κάδμιο στον οργανισμό μας φαίνεται να έχει καρκινογόνο, δράση και πολλά ακόμα. Επίσης, η ποιότητα της πρωτεΐνης στα βιολογικά τρόφιμα φαίνεται να είναι καλύτερη σε σχέση με τα συμβατικά. Λίγο πιο συγκεκριμένα, τα βιολογικά τρόφιμα έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις σε βιταμίνη C, σε αντιοξειδωτικά, σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, και τα φρούτα ή τα λαχανικά φαίνεται να έχουν περισσότερα ιχνοστοιχεία, λιγότερα νητρικά άλατα, βιταμίνη C, καροτενοειδή και φυτοχημικά, δηλαδή αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Αν και σε γενικές γραμμές τα βιολογικά τρόφιμα δεν παρέχουν σημαντικά διατροφικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αν τα συγκρίνουμε με τα συμβατικά, έχουμε ερευνητικό υλικό τι συμβαίνει όταν τα καταναλώνουμε τακτικά. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι μαζεμένες έρευνες που έχουν γίνει σε ζώα και έρευνες που έχουν γίνει σε άνθρωπο. Οπότε εγώ έχω αναφέρει τις έρευνες που έχουν γίνει σε άνθρωπο εδώ πέρα. Βλέπουμε μια καλύτερη πνευματική ανάπτυξη, βλέπουμε ένα καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένα είδη καρκίνου είναι μειωμένα εάν έχουμε τακτική κατανάλωση βιολογικών, κυρίως στη γυναίκα. Μειώνεται η περίπτωση για έξεμα στα βρέφη, ένα καλύτερο μεταβολισμό. Και όσον αφορά το αναπαραγωγικό σύστημα, περισσότερη γονιμότητα, μια καλύτερη ποιότητα σπέρματος και κατά την κοίηση μειωμένο κίνδυνο προεκλαμψίας, κάτι το οποίο θα το παρατηρήσουμε και σε vegan γκυμονούσες. Άμε να δούμε λοιπόν λίγο τα φυτοφάρμακα. Παραμένουν στο περιβάλλον για χρόνια, έχουν την ικανότητα βιοσυσσόρευσης. Κάποιος περιβαλλοντολόγος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλο είναι αυτό το νούμερο. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας και αυξημένη αντοχή στα παράσιτα. Και περισσότερο από το 95% των φυτοφαρμάκων έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν και άλλους οργανισμούς και να διασκορπιστούν στο περιβάλλον. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει στην υγεία. Ο κίνδυνος για την υγεία λόγω της έκθεσης σε φυτοφάρμακα δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο τοξικά είναι τα ίδια, τα συστατικά, αλλά και από το επίπεδο της έκθεσης. Τι πάει να πει αυτό? Ότι μπορεί να έχουν γίνει σωστά μετρήσεις για, για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στο τρόφιμο, να θεωρούνται ασφαλή, αλλά αν εμείς καταναλώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τρόφιμα που έχουν αυτά τα υπολείμματα, τελικά ανεβάζουμε το επίπεδο της έκθεσης. Μεγαλύτερη ευαισθησία φυσικά φαίνεται να έχουμε σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, στα παιδιά, στις εγγύους ή στους υπερήλικες. Επίσης, υπάρχει πιθανός κίνδυνος για αύξηση καρκίνου, για λευχαιμία, για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, για άσθμα, για το οποίο βρήκα αρκετό υλικό, αύξηση του κινδύνου για Πάρκινσον και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βάλει τη θέση του όσον αφορά τα φυτοφάρμακα στο μέτρο του δυνατού. Είναι δυνητικά τοξικά για τον άνθρωπο, μπορούν να έχουν οξείες και χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία. Μερικά από τα παλαιότερα, λιγότερο δαπανηρά, μπορούν να παραμείνουν για χρόνια στο έδαφος. Πολλές από αυτές επίσης οι χημικές ουσίες δεν υπάρχουν πλέον σε ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχουν μόνο σε αναπτυσσόμενες. Και μεγαλύτερο κίνδυνο φυσικά έχουν αυτοί που θα εκτεθούν περισσότερο. Να πούμε και την άλλη πλευρά όμως, τα φυτοφάρμακα παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή τροφίμων, αυξάνουν την καλλιέργεια, τον αριθμό των φορών που μπορούμε να καλλιεργήσουμε το έδαφος και σε κάποιες χώρες που αντιμετωπίζουν ελλείψη τροφίμων φαίνεται αυτό να είναι σημαντικό. Εδώ να πω απλά τη σκέψη μου ότι εάν βγάλουμε το μεσάζοντα, δηλαδή το ζώο, έχουμε μεγαλύτερη έκταση, περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε κι εμείς και ίσως δεν λαμβάνουμε και τα δυνητικά αθρηστικά τοξικά παράγωγα που παίρνουμε από την κατανάλωση ζώων. Ανησυχία προκαλεί επίσης η διαδεδομένη χρήση αντιβιωτικών στη συμβατική ζωική παραγωγή ως βασικό μοχλό αντοχής στα αντιβιωτικά στην κοινωνία. Το είδαμε και λίγο νωρίτερα αυτό στο μικροβίωμα των παμφάγων. Και να πάω και στο τελευταίο κομμάτι που είναι τα μικροπλαστικά. Εδώ βρήκα το περισσότερο υλικό γενικά ερευνητικά. Αν και σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο βλέπουμε μια προσπάθεια να μειωθεί το πλαστικό, έχω βάλει κάποια ενδεικτικά νούμερα. Κάθε χρόνο φαίνεται να αυξάνεται η παραγωγή πλαστικού. Το 2019 ξεπέρασε τους 368 εκατομμύρια τόνους, ενώ στην Ευρώπη το 2014 τα 58 εκατομμύρια τόνους. Κάτι που δεν πρόλαβα να βάλω μέσα στην ομιλία, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω, είναι, βάσει έρευνας του 2018, ότι το μεγαλύτερο μέρος του βυθού σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στη Μεσόγειο είναι γεμάτο από πλαστικό, δυστυχώς, που προκύπτει από τα απόβλητα που συλλέγονται στις ακτές και στις θάλασσες.
Λοιπόν, τα πλαστικά διασπώνται σε μίκρο και νανοπλαστικά και υπάρχουν τρεις βασικοί οδοί για να καταλήξουν σε εμάς. Είτε μέσω της εσπνοής, είτε μέσω της επαφής με το δέρμα, μέσα από κάποια πληγή ίσως, μέσω από το τριχωτό της κεφαλής, αλλά ο πιο σημαντικός δρόμος είναι μέσω της κατάποσης. Επίσης, εάν καταναλώνουμε ζώα, τότε και αυτά έχουν λάβει μικροπλαστικά μέσω της διατροφής τους, μέσω του περιβάλλοντός τους. Μπορούν επίσης να φτάσουν σε εμάς μέσω της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων ή και απλά από την πλαστική συσκευασία που έχουν τρόφιμα και ποτά. Που έχουμε βρει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά στα θαλασσινά, στο θαλασσινό αλάτι, στο κρέας, στο πόσιμο νερό, στο μέλι, στην πύρα, στη ζάχαρη, στα ψάρια, ακόμη και στον αέρα. Δυστυχώς, σε γαστεντερικό σωλήνα θαλάσσιων ζώων, νομίζω είναι γνωστό αυτό, και στο γαστεντερικό σωλήνα του ανθρώπου, και πρόσφατα βρήκαμε και σε πλακούντα εμβρίων, χωρίς να ξέρουμε ακόμη τι αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτό στην υγεία τους. Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι στην υγεία, κυταροτοξικότητα, φλεγμονή και παραγωγή οξυδοτικού στρες σχετίζονται κυρίως με τα νανοπλαστικά, ενώ σε άλλες μελέτες, να το πω έτσι, έχουμε παρατηρήσει συσχέτιση των μικροπλαστικών με ορμονικές διαταραχές στον ανδρικό οργανισμό, συγκεκριμένα μείωση της τεστοστερόνης, αύξηση πιθανότητας για παχυσαρκία και προαγωγή του καρκίνου, και του, μαστού, του καρκίνου του μαστού και του προστάτη. Θέλω να πω σε σχέση με τη φλεγμονή που ανέφερα, φαίνεται ότι σχετίζεται κυρίως αυτή η φλεγμονή με καρκινογένεση στο γαστεντερικό και στο αναπνευστικό σύστημα. Υπάρχουν και παράγωγα πλαστικών, τα οποία επίσης φαίνεται να μην έχουν θετική επίδραση στον οργανισμό μας. Φυσικά, μικροπλαστικά και νανοπλαστικά θα βρούμε και στο έδαφος. Επηρεάζει τις ιδιότητες του εδάφους, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τελικά και τα χαρακτηριστικά των φυτών, την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που θα έχουν, την ανάπτυξή τους. Αλληλεπιδρούν επίσης με έμμονους οργανικούς ρήπους, βαρέα μέταλλα, τα οποία ο οργανισμός μας δεν μπορεί να μεταβολήσει, αντιβιωτικά, τοξικές χημικές ουσίες. Όλα αυτά είναι δυνητικά αρνητικά για την υγεία του οικοσυστήματος και των εξαρτώμενων έμβιων οργανισμών. Και αφού τα είπα όλα αυτά τα καλά, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Σίγουρα μπορούμε να επιλέξουμε φυτικές επιλογές, να βγάλουμε το μεσάζοντα από τη μέση. Να επιλέγουμε τρόφιμα στην εποχή τους, μπορεί να έχουν δεχτεί λιγότερα φυτοφάρμακα, ίσως. Βιολογικά προϊόντα όσο έχουμε τη δυνατότητα και εννοείται να διώξουμε όσο μπορούμε την πλαστική συσκευασία. Να εξοικειωθούμε φυσικά με τα εποχικά φρούτα και τα λαχανικά. Χρόνο με το χρόνο, εγώ κρατάω μια θετική στάση. Χρόνο με το χρόνο βλέπω ότι όλο και περισσότερο αναπτύσσεται η περιβαλλοντική μας συνείδηση. Σε ατομικό επίπεδο, άνθρωποι αρχίζουν να ψάχνουν την ιδέα του κομπόστ, να αγοράζουν χύμα προϊόντα. Γενικά, αρχίζουν να εμφανίζονται και ομάδες, οργανισμοί που ασχολούνται ακριβώς με το κομμάτι της κλιματικής κρίσης, ψάχνουν να βρουν λύσεις. Υπάρχουν οργανώσεις, ακόμη και στο φεστιβάλ μπορούμε να δούμε, που ασχολούνται με τη φυσική καλλιέργεια, με την αναγεννητική γεωργία, με τη φιλοσοφία της περμακουλτούρας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι στο μέτρο του δυνατού για τον οργανισμό του και για τον πλανήτη. Αύριο, επίσης, η συνεργάτης μου, η Σοφία Κανέλο, από το Εργαστήρι Συνειδητής Διατροφής, θα μας πει ακόμη περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, με τίτλο ομιλίας «Αντιστρέφοντας το περιβαλλοντικό κόστος διατροφής στην πράξη», και θα μας δώσει σίγουρα εύκολες και ρεαλιστικές λύσεις. Εδώ έχω κάποιες ενδιαφέρουσες πηγές που αφορούν κυρίως την vegan διατροφή, κάποια blogs που μου αρέσουν με συνταγές, γενικά vegan υλικό, όποιος θέλει μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία. Ο veganισμός για εμένα αφορά κυρίως τη μη εκμετάλλευση των ζώων. Παρ' όλα αυτά και ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και αν θέλουμε να μας προστατεύσουμε, πρέπει πρώτα και κύρια να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, το σπίτι μας. Και μόνο ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τι θα καταναλώσει και πώς θα το παράξει. Θα ήθελα να κλείσω με τον τίτλο του βιβλίου του Jonathan Safran Foer, «Το κλίμα είμαστε εμείς και η σωτηρία του πλανήτη ξεκινάει σίγουρα από το πιάτο μας». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε την κυρία Ζώταλη Αναστασία. Εγώ ευχαριστώ.